Καταρχάς, ως προς το ζήτημα των σχολείων. Όλες οι χώρες του κόσμου ανοίγουν και πάλι τα σχολεία τους. Αυτή είναι και η ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής, της Επιστημονικής Επιτροπής, και με αυτήν συντάσσεται και η ελληνική κυβέρνηση. Τα σχολεία προφανώς θα ανοίξουν λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πρόνοιες που μας εισηγούνται οι ειδικοί, έτσι ώστε να μειώσουμε στο ελάχιστο τη διασπορά του ιού. Μία από αυτές τις προβλέψεις είναι και η υποχρεωτική χρήση μάσκας στις τάξεις για όλα τα παιδιά, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο και καταλήγοντας την τελευταία τάξη του λυκείου. Η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει να διαθέσει δωρεάν μάσκες σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να ανταποκριθεί στην ελάχιστη υποχρέωσή της, να μπορεί να παρέχει στα παιδιά τη μάσκα την οποία ζητά, την υποχρεωτική χρήση της στα σχολεία. Και παραπάνω ανακοινώσεις για τον τρόπο διανομής των μασκών θα γίνουν στη συνέχεια από τους συναρμόδιους υπουργούς. Θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία και οι Δήμοι, και προφανώς θα γίνει με την συνολική εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Από εκεί και πέρα, ως προς το ζήτημα του εμβολίου, έχουν γίνει από το Υπουργείο Υγείας οι σχετικές ανακοινώσεις για τα συμβόλαια προαγοράς, τα οποία έχει ήδη συνάψει η ελληνική κυβέρνηση με μία εταιρεία. Είναι πιθανό να ακολουθήσουν και άλλα. Και όπως έχουμε πει, ευελπιστούμε ότι μέσω πρόθεσμα το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας, έτσι ώστε να εμβολιαστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, για να αντιμετωπίσουμε μια και καλή, καταλυτικά, με απόλυτο τρόπο, το ζήτημα της επιδημίας του κορονοϊού. Θέλω να είμαι απόλυτο ξεκάθαρο, το εμβόλιο θα διατεθεί δωρεάν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι ένα ή αν θα είναι περισσότερα. Δεν ξέρουμε πότε θα το έχουμε στη διάθεσή μας. Ελπίζουμε συντομότερα και όχι αργότερα. Αλλά όποτε και αν έχουμε το εμβόλιο στη διάθεσή μας, αυτό θα διατεθεί δωρεάν για όλους τους Έλληνες πολίτες. Αυτό το οποίο θα κάνει η πολιτεία, γιατί προφανώς δεν θα έχουμε από την πρώτη μέρα διαθέσιμες δόσεις για να καλύψουμε το σύνολο του πληθυσμού, θα είναι να καθορίσει με απόλυτη σαφήνεια τη σειρά προτεραιότητας με την οποία θα πρέπει να εμβολιαστούν οι συμπολίτες μας. Ξεκινώντας προφανώς από τους υγειονομικούς και από τις μονάδες υψηλού κινδύνου. Αλλά το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν για όλους. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση ακόμα σχετικά με το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου, όπως τουλάχιστον εγώ το αντιλαμβάνομαι τις τελευταίες μέρες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο εάν όλα τα κόμματα με υπεύθυνο τρόπο τοποθετηθούν για το αν στηρίζουν ή όχι τις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης. Παραδείγματος χάρη, την ανάγκη να ανοίξουν τα σχολεία στην ώρα τους, την υποχρεωτική χρήση μάσκας, καθώς και τα μέτρα αυξημένης προστασίας, τα οποία έχουμε πάρει πάντα σε συνέχεια εισηγήσεων που έχουν γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή. Αυτό το οποίο δεν χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια γενική, αφοριστική, καταστροφολογική κριτική που αδικεί την προσπάθεια την οποία κάνει όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά συνολικά η χώρα να ελέγξει αυτό το δεύτερο κύμα εξάπλωσης του κορονοϊού. Μια μηδενιστική κριτική, η οποία πολλές φορές τροφοδοτεί και θεωρίες και σενάρια συνωμοσίας, τα οποία πρέπει να αποκρούσουμε όλοι με ευθύνη και με τον πιο απόλυτο τρόπο. Κατά συνέπεια, λοιπόν, ζητώ το αυτονόητο, όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν για το αν στηρίζουν ή όχι αυτές τις βασικές κεντρικές επιλογές. Με ένα ναι ή με ένα όχι. Για να ξεκαθαρίσουν επιτέλους εδώ πέρα τα πράγματα και να μην καλούμαστε να ανακυκλώνουμε στο δημόσιο διάλογο απόψεις και θεωρίες οι οποίες μερικές φορές θεωρώ ότι ανήκουν περισσότερο στην σκοτεινή σφαίρα της συνωμοσιολογίας του διαδικτύου. Εμείς πάντα με απόλυτη ευθύνη και με απόλυτη διαφάνεια θα ενημερώνουμε την ελληνική κοινωνία για το τι πρόκειται να κάνουμε
για τις εξελίξεις, για τα δεδομένα, είτε αυτά είναι θετικά, είτε αυτά είναι αρνητικά. Είμαστε πάντα έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη διορθωτικών κινήσεων που ενδεχομένως να πρέπει να γίνονται όταν αντιμετωπίζουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Όμως οι γενικοί αφορισμοί και η οριζόντια καταστροφολογία θεωρώ ότι δεν είναι εναρμονισμένες με το πνεύμα ενότητας το οποίο πρέπει συνολικά ως χώρα να επιδείξουμε για να βγούμε νικητές και από αυτήν την μάχη, τη μάχη του περιορισμού, της δεύτερης φάσης της εξάπλωσης του κορονοϊού.